να δημιουργήσει τεχνητή ένταση επιχειρεί η Τουρκία με κατηγορίες για δίθεν παρενόχληση του Τσεσμέ από ελληνικά F-16. Arkadaşlar bu maalesef Yunanlı komşularımızın sık sık yaptığı bir taciz hareketlerinden biri. Dün meydana geldi. Dolayısıyla bizim de kendimize göre kurallarımız var. Kurallar çerçevesinde. Στρατιωτικές πηγές από την Αθήνα διαψεύδουν το περιστατικό και τονίζουν ότι η πολεμική αεροπορία πραγματοποιεί καθημερινά προγραμματισμένες εκπαιδευτικές πτήσεις στο Αιγαίο σε περιοχές που δεσμεύει με ΝΟΤΑΜ. Διευκρινίζεται ακόμη ότι δεν σημειώθηκε καμία είσοδος τουρκικού αεροσκάφου στην περιοχή, ούτε εμπλοκή με ελληνικό μαχητικό. Το τουρκικό σοου προκλητικότητα συνεχίζεται, με την Άγκυρα να βγάζει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο το σύνολο σχεδόν του στόλου της για την άσκηση γαλάζια πατρίδα. Τις ίδιες ημέρες που προτείνει η Αθήνα για την διεξαγωγή των διερευνητικών επαφών, 87 τουρκικά πλοία, 27 αεροσκάφη, 20 ελικόπτερα, μη επανδρομένα οχήματα αλλά και τμήματα ειδικών δυνάμεων θα εκτελούν ασκήσεις με πραγματικά πυρά από τα Δαρδανέλια μέχρι την Κύπρο. Η Τουρκία δεν θέλει τις παρούσες διερευνητικές επαφές, τουλάχιστον με τον τρόπο τον οποίο γίνεται. Το πω πολύ απλά. Και αν δεν τις θέλει η Τουρκία, προφανώς κάτι καλό έχουν. Ενοχλείται, όπως έχουμε ξαναπεί, από τις διπλωματικές επιτυχίες της Ελλάδας. Η τουρκική προπαγάνδα έφτασε σε σημείο να βαφτίσει απειλητική ενέργεια την μεταφορά αμερικανικών ελικοπτέρων και αρμάτων μάχης από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, επιχειρώντας να εγείρει θέμα για την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Ο Ερντογάν πάντως συνεχίζει να προκαλεί, κατηγορώντας την Ελλάδα για δήθεν παράνομες επαναπροωθήσεις μεταναστών στο Αιγαίο. Hatta Türkiye ile Yunanistan sınırında mültecilere Yunan güvenlik güçleri tarafından açıkça zulmedildi, utanç verici sahneler yaşadık. Την ανάγκη να ξεπεραστούν τα εμπόδια που βάζει η Τουρκία, ώστε η Ελλάδα από παρατηρητής να γίνει μόνιμο μέλος της διάσκεψης για τον αφοπλισμό, επεσήμανε ο Νίκος Δένδιας στο μήνυμά του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. It is equally outdated to hold the participation of observers hostage to bilateral issues. Issues which have absolutely no relevance to the subject matter of the conference on disarmament. Την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον επιμένει στις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας για τους S-400. Our position on the S-400 has not changed. Η Αθήνα διατηρεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα τις ένοπλες δυνάμεις με πλήθος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο.